ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ. Τα ίδια και η ΑΕΚ στο Περιστέρι, δεν προσπάθησε καν. Λοιπόν, αλλά έξι στις πες... γραμμές, έξι θα μιλήσουν. Κανείς άλλος δεν θα πάρει τηλέφωνο. Για να κάνουμε και διαχείριση χρόνου, γιατί το μουλάρι Κίνγκ δεν βλέπει. Έκτος από το τέλος, καλημέρα. Έλα, φίλε. Οι μαύρες σακούλες ήταν κορεό, λέει ο Κώστας. Okay. Κορεό ήταν, δεν ήταν, οι άλλοι γύρισαν το πισινό. Όχι, okay, εντάξει, δεν το είδαμε, οκ. Okay. Για πάμε. Έλα, από το Λεμαϊδά. Γεια σου, Πτολεμαϊδά. Καρβουνιασμένη Πτολεμαϊδά, γεια σου. Έλα. Να σου πω τι ρε φίλε, τα είπαμε. Ακούγομαι ρα. Ακούγεσαι. Επειδή δεν σ' άκουσα φίλε, θέλω να μου πείτε την άποψη για το χθεσινό μάτς. Για τα έχει, για τα έχει αυτά που γίνανε και βγαίνει ο άλλος πριν και μου λέει για τον Ολυμπιακό. Τι βγαίνει να πει, τι χαίρονται από αυτά, έτσι. Έτσι δεν τα θέλω χίλια χρόνια ρα, να μην τα πάρω. Δεν τα θέλεις, ε. Τώρα το φουκαρά του Ηρακλή που θα τον βρεις, μες στην τούμπα και θα το κατακρεουργήσεις, δεν σ' αρέσει, ε. Να δω τη Δευτέρα τι θα λες! Καλά. Δεν μου λες ραπ. Έλα. Είμαστε και κλεισμένοι το θηρόν την Κυριακή ή όχι, ε? Δεν νομίζω φίλε, γιατί. Γιατί φάγαμε εκεί με τον Λαζαρίδη, με τον αναπτήρα που φάγαμε. Αφού είπε το παιδί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πήγε εκεί ο Αγγελόπουλος και οι άλλοι και δεν είναι. Είναι δυνατόν να πάει τόσο ο Λαζαρίδης πάντα να μας κάνει έτσι. Πάντα με εμάς, να ανοίγει τα μάτια του. Δηλαδή τώρα ρε φίλε, βρέθηκε ένας βλάκας και του πέταξε αναπτήρα. Και με τον Λαζαρίδη θυμώνεις. Ρε εσύ, αν πήγε να χτυπήσει κανέναν θα σου λέγανε. Επειδή έβαλε γκολ θυμώνει. Για είχες ψηλό δεξιμπάκ να μην πήδαγε εκεί στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ρε φίλε, μην με τρελαίνετε. Αν προκαλούσε, δηλαδή αν έκανε τίποτα άλλο θα λέγανε. Επειδή έβαλε γκολ θυμώσες. Επειδή έβαλε γκολ θυμώσες, πριν ανοίγουν τα μάτια τους όλοι με τον ΠΑΟΚ. Ναι ρε φίλε, με τον ΠΑΟΚ πρέπει να στέκονται όλοι και να περνάνε. Να κάνεις την ομάδα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει με αυτό το πάγο. Εντάξει ρε φίλε, ένα μηδέν έχασες, καλά πήγες. Θέλει να βγει πέμπτος για να πάμε απλά στα play-off ή να χτυπήσουμε τώρα το ΕΚΑΙ που πήγε. Είτε πέμπτος βγεις, είτε δεύτερος, μύτη δεν θα ανοίξει την τούμπα φίλε, για χαρά. Μια χαρά είναι. Επόμενος. Ρε Ραπ, είναι δυνατόν τώρα να μέχει ο Πογέτα από πάνω 8 πόντους. Γιατί να μην σε έχει πέμπτος. Μαγιά του. Γιατί να μην σε έχει. Η ΑΕΚ έχει προπονητή, εσύ έχεις μαθητευόμενο μάγο. Ναι. Έλα. Έλα, επόμενος. Έλα. Έλα φίλε. Καλησπέρα από αυτήν το δίδυμο του μεσημεριανού. Καλώς τον. Λευτέρης εδώ, σημεοφόρος Ηρακλειδέας. Γεια σου σημεοφόρε. Τι κάνετε. Ωραία, εσύ τι κάνεις. Πολύ καλά. Πέρασα μια περίοδο τώρα με μαθήματα και είπα λίγο να πάρω. Καλά έκανες, καλά έκανες. Μπράβο. Κάθε και σύντομα με τον άλλο τον τρελό να σας δούμε. Να έρθεις, με τη σημαία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση λίγο ρε παιδιά που με καίει. Ο Ρωμάνο τι έχει πάθει. Παλέμαχος είναι ο Ρωμάνο. Τελείωσε ο Ρωμάνο, ρε φίλε. Τα 35 χρόνια για ένα ποδοσφαιριστή είναι όπως είναι τα 12 χρόνια για το αυτοκίνητο.